Ένα νομοσχέδιο για την κατάργηση της εντολής εμβολίου για τον κορονοϊό για μέλη του Αμερικανικού στρατού και την παροχή παράλληλα σχεδόν 858 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την εθνική άμυνα πέρασε από τη Γερουσία και πηγαίνει στον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν για να υπογραφεί σε νόμο. Για να κερδίσουν την υποστήριξη της Γερουσίας για το νομοσχέδιο των 4.408 σελίδων, οι Δημοκρατικοί συμφώνησαν στις απαιτήσεις των Ρεπουμπλικανών να καταργηθεί η απέτηση για τα μέλη της υπηρεσίας σχετικά με το εμβόλιο. Το νομοσχέδιο αναγκάζει πλέον τον Υπουργό Άμυνας να ακυρώσει τη σχετική διάταξη που υπάρχει από τον Αύγουστο του 2021. Το νομοσχέδιο προβλέπει περίπου 45 δισεκατομμύρια δολάρια περισσότερα για αμυντικά προγράμματα από όσα ζήτησε ο Μπάιντεν και περίπου 10% περισσότερα από το νομοσχέδιο του περασμένου έτους. Περιλαμβάνει επίσης αύξηση μισθού 4,6% για τους στρατιωτικούς και το πολιτικό εργατικό δυναμικό του Υπουργείου Άμυνας. Η Γερουσία ενέκρινε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο με ψήφους 83-11. Το μέτρο έλαβε επίσης ευρεία δικοματική υποστήριξη στο σώμα την περασμένη εβδομάδα. Πριν εγκρίνει το μέτρο, η Γερουσία καταψήφισε μερικές προσπάθειες για την τροποποίησή του, συμπεριλαμβανομένης μιας πρότασης από τον γερουσιαστή Τζο Μάντσιν για την επιτάχυνση της διαδικασίας αδειοδότησης για ενεργειακά έργα.